Χειροκροτήματα από τις... από τα επινίκια εδώ των παικτών της Ίσλεϊ Τρεβίζο. Επιστροφή μας στο Παλαλτομάντικα της Ρώμης. Από την άλλη, φίλη του Ηρακλή. Όρθιοι και αυτοί. Κανείς δεν έχει αποχωρήσει. Ακολουθεί βέβαια η απονομή στην πρώτη, στη δεύτερη και στην τρίτη ομάδα αυτού του τουρνουά. Εκτός η Δυναμό Μόσχας. Οι παίκτες της οποίας βρίσκονται στις κερκίδες εδώ και παρακολούθησαν το τελικό, όπως και οι παίκτες βεβαίως της Λοκομοτίβ Μπέλγοροτ. Ο Ηρακλής που έπαιξε τα μέγιστα, έφτασε σε υψηλή απόδοση. Κατάφερε να ισοφαρίσει τη Σίσλεϊ Τρεβίζο, η οποία προηγήθηκε με 25-23, 1-0 δηλαδή. Απάντησε με τον ίδιο τρόπο, 25-23, ισοφάρισε τον αγώνα. Το τρίτο σετ και πάλι με 25-23 πήγε στη Σίσλεϊ Τρεβίζο και στο τέταρτο σετ ένα ξέσπασμα του Κλέιτον Στάνλεϊ έφερε τον Ηρακλή να προηγείται με 3 πόντους, 20-17, από το πολύ καλό σερβίς. Αυτός ο αέρας όμως δεν ήταν αρκετός για να κάμψει την αντίσταση των Ιταλών που έκαναν και αυτή τη δική τους αντεπίθεση. Είναι γνωστό άλλωστε ότι δεν αφήνουν τίποτα στην τύχη, το είχαμε ξαναπεί αυτό, το ξαναλέμε. Η μπάλα δεν έπεφτε εύκολα κάτω. Προκάνησαν αυτή τη διαφορά, πέρασαν μπροστά με τον Έντρες και όταν έφτασε η ώρα ξαναχτύπησε ο Φέι. Κατάφερε ο Ηρακλής να το πάει στην παράταση, δεν κατάφερε όμως τίποτα περισσότερο, δεν κατάφερε δηλαδή με άλλα λόγια να ισοφαρίσει σε 2-2 τον αγώνα και να έχουμε έτσι όπως και χθες ένα πέμπτο σετ για να λύσουν εκεί τις διαφορές τους οι δύο ομάδες. Ο Ηρακλής έχασε με 3-1, έχασε από τη Σίσλεϊ Τρεβίζο όμως, η οποία για τέταρτη φορά στην ιστορία της χρήστηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πήρε για τέταρτη φορά τον τίτλο του Champions League. Ο Ηρακλής για δεύτερη φορά, δεύτερη συμμετοχή σε τελικό, τέταρτη συμμετοχή σε Final Four, έμεινε με τη θέση του δεύτερου, του φιναλίστ μιας ακόμη διοργάνωσης. Οπωσδήποτε μια πολύ μεγάλη ομάδα, με αντίκρισμα στην Ευρώπη, με παίκτες προσωπικότητες, με παίκτες κλειδιά, με παίκτες ακριβούς, γιατί ο κάθε ένας εδώ που ήρθε σε αυτή την τελική φάση του Final Four, ήρθε για να αποδείξει και κάτι, για να ανεβάσει το κασέ του, για να αποδείξει ότι θέλει ένα τίτλο, γιατί ο τίτλος του πρωταθλητή Ευρώπης μετράει πολύ πιο ακριβά στο παζάρι, στο οικονομικό παζάρι, στον αθλητισμό βεβαίως. Εμείς θα έχουμε και άλλο ρεπορτάζ στη συνέχεια, ενώ εσείς βλέπετε πάντα στιγμιότυπα από τον αγωνιστικό χώρο και ενώ οι δύο οργανωτές στείνουν την εξέδρα. Εδώ θα ανέβουν οι δωδεκάδες των παικτών. 36 παίκτες επάνω στο βάθρο, προπονητές, συνεργάτες για την απονομή στις τρεις πρώτες ομάδες του τουρνουά αυτού, του κορυφαίου ευρωπαϊκού θεσμού, του Champions League. Κλέιτον Στάνλεϊ, από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της συνάντησης, άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή του μετά το τρίτο σετ. Αυτό όμως δεν ήταν αρκετό, βλέπετε παίζει και με την κάμερα. Γύρισε το παιχνίδι, τι άλλο μπορούσε να κάνει βεβαίως, από εκεί και πέρα. Όλα κρίθηκαν σε λεπτομέρειες, να μην ξεχνάμε ότι απέναντί του ο Ηρακλής δεν είχε κάποια τυχαία ομάδα, τη Σίσλεϊ Τρεβίζο είχε, όπως και χθες είχε τη Λοκομοτίβ Μπέλγοροτ. Αλλά αυτές οι 7 ώρες, οι περίφημες 7 ώρες που χώρισαν τους δύο αγώνες, άνετοι, χαμογελαστοί και από την άλλη κουρασμένοι και απογοητευμένοι σαφώς, εδώ που έφτασε το παιχνίδι, θα μπορούσε να το κερδίσει και ο Ηρακλής. Μικρή διαφορά των πόντων. Έχουμε εδώ και τα συγκεντρωτικά. Μόλις μας τα έφεραν από τη στατιστική υπηρεσία. Ο Στάνλεϊ έχει 20 πόντους, 10 πόντους ο Τσέρνιτς, 10 και ο Κράβαρικ. 27 φορές έπεσε η μπάλα πάνω στο Δημητρακόπουλο για να βγάλει υποδοχή. 52%, μιλάμε για την εξαιρετική τώρα υποδοχή. Ήταν και υψηλότερη μεταξύ των παικτών του Ηρακλή. Και υψηλότερη και από τους άλλους, και από τους Ιταλούς δηλαδή. 31 φορές πήγε η μπάλα στο Φαρίνα και αυτόν είχε βάλει σημάδι και ο Κλέιτον, θα μου πείτε. 26% μόλις η υποδοχή του Φαρίνα, εξαιρετική. Άρα ο Δημητρακόπουλος τα πήγε περίφημα. 48% είχε ο Τσέρνης, παίρνοντας και αυτός πολλές μπάλες. 21 μπάλες είχε πάρει στην υποδοχή. Δεν ξέρω αν έχουμε τη δυνατότητα να μείνουμε κι άλλο δύο, γιατί θα συνδεθούμε αργότερα. Εδώ ο Φέι, μεγάλος πρωταγωνιστής, είπαμε προηγουμένως στη μετάδοσή μας ότι θα έχει ένα με δύο τίτλους. Τώρα πρόσθεσε και έναν ακόμη, γιατί εκείνη την ώρα που το λέγαμε το παιχνίδι ήταν σε εξέλιξη. Ίσως του πολυτιμότερου παίκτη, του κορυφαίου σκόρερ
Αυτά θα τα βγάλει βεβαίως και η στατιστική στο σύνολό της από τους δύο αγώνες που έδωσε κάθε ομάδα. Οι παίκτες της Ίστρη Τρεβίζο θα αποχωρήσουν. Ενδεχομένως η γιορτή καθυστερήσει. Εμείς να επιστρέψουμε στα στούντιο, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Θεσσαλονίκη, για να δούμε αν έχουμε και τον πολύτιμο χρόνο για την απονομή βεβαίως. Θα υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει και η αθλητική μας εκπομπή το βράδυ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Επιστρέφουμε για την ώρα στα στούντιο, στη Λεωφόρο Στρατού, στη Θεσσαλονίκη και σε λίγο πάλι μαζί από το Παλαλοντομάντικα της Ρώμης.